Με ανακούφιση παραγωγοί και καταναλωτές δέχτηκαν το μέτρο της θερμομέτρησης στις λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης. Είναι μια πρωτοβουλία των Ομοσπονδιών και Σωματείων Πολιτών και Εμπόρων των Λαϊκών Αγορών για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού, καθώς συγκεντρώνεται αρκετός κόσμος ακόμη στις λαϊκές αγορές. Με πρωτοβουλία των σωματείων είτε των παραγωγών των επαγγελματιών και ανατολικά και δυτικά καθημερινά σε όλες τις λαϊκές υπάρχει γιατρός με μηχανήματα που έχει ξεκινήσει η θερμομέτρηση. Γίνονται. Αυτό ναι, για εμάς τους μικροπολιτές ή τους παραγωγούς γίνεται το πρωί. Έρχονται το πρωί οι γιατροί, μας ελέγχουν και μετά, γιατί είναι πρέπει να περάσουν από όλους. Στην λαϊκή αγορά της Τετάρτης, στο γήπεδο της Τούμπας είναι αρκετός ο κόσμος, καθώς ευνοούν και οι καιρικές συνθήκες πλέον. Πού είδες εσύ η θερμομέτρηση, είδες πουθενά να κάνουν, δεν είδα εγώ. Εχθές λέει κάνανε. Ήρθανε το πρωί, μας θερμομετρήσανε και απλά προσέχουμε πάρα πολύ με τον κόσμο και ο κόσμος αντίστοιχα προσέχει, προσαρμόζεται. Αυτό που μας ενδιαφέρει όλους, είτε είμαστε από αυτή την πλευρά του μπάγκου ή από την άλλη, είναι πώς θα γυρίσουμε στο σπίτι μας. Προσέχουμε. Προσέχουμε. Ένας κύριος, γιατρός είναι αυτός, το βάζει εδώ στο μέτωπο και γράφει, ας πούμε, ότι είσαι υγιής, ξέρω, τέλος πάντων δεν έχεις την πυρετό. Και δεν υπάρχουν και συμπτώματα μέχρι στιγμής. Απλά το πιο σημαντικό από όλα, όπως και εμείς πάμε και ψωνίζουμε κάπου, πρέπει να προσέχουμε τον διπλανό μας. Να έχουμε την απόσταση που πρέπει. Αλλά βλέπω ότι ο κόσμος όσο περνάνε οι εβδομάδες προσαρμόζεται. Δεν έχει το κράτος τη δυνατότητα να κάνει τεστ επιτόπια και αυτά αμφισβητούνται. Οπότε και θερμομέτρηση, ό,τι πρόληψη υπάρχει θεωρώ είναι καλή. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την πρόληψη καραντίνας ή περιορισμού ή θερμομέτρησης, όλα είναι καλά. Το πρωί, 6 ώρα είναι εδώ οι γιατροί. Οι γιατροί, η αστυνομία όλοι. Κρατάμε αποστάσεις, έχουμε γάντια. Ο κόσμος έχει γάντια όλοι. Οι εργαζόμενοι των λαϊκών αγορών εξετάζονται για πιθανά συμπτώματα του ιού. Την ίδια στιγμή οι πολίτες προσπαθούν να τηρήσουν τις αποστάσεις κατά τη διάρκεια των αγορών τους.